Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Το πολυνομοσχέδιο των 600 σελίδων με τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης που καλείται να υλοποιήσει η κυβέρνηση φτάνει σήμερα στη Βουλή. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα πραγματικά είναι ζήτημα ωρών. Κατά πάσα πιθανότητα μέχρι σήμερα το βράδυ θα έχει κατατεθεί το φήμο πολυνομοσχέδιο των 600 σελίδων στις αρμόδιες επιτροπές. Επειδή η διώξη της κυβέρνησης είναι αυτό να ψηφιστεί μέχρι και την Δευτέρα, καθώς ανώπησε και το Euro Working Group στις 12ης Ιανουαρίου η κυβέρνηση θέλει να έχει δείξει πρόεδρο και αντίστοιχα στο Eurogroup της 22 Ιανουαρίου θα πρέπει να έχει καθαρίσει όλη η διαδικασία ούτως ώστε να μπορέσει και τυπικά να πάρει τη βούλα της ολοκλήρωσης της τρίτης αξιολόγησης, κάτι που διακαώς θέλει. Τυπικό είναι περισσότερο όλο αυτό καθώς η αστική διαπραγμάτευση για το κλείσιμο της αξιολόγησης έχει γίνει ήδη από τα τέλη του 2017. Όμως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν διατάξεις στο πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις. Όπως για παράδειγμα το κομμάτι αυτό με τα συνδικαλιστικά και τις απεργίες. Αυτό είναι ένα από τα αγκάθια του νομοσχεδίου, του πολυνομοσχεδίου. Από την άλλη, όμως, το δικό μας ρεπορτάζ λέει ότι δεν θα υπάρξει κανένα θέμα διατάραξης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Το μασάζ σε εισαγωγικά που είχε γίνει τις προηγούμενες ημέρες, εβδομάδες, ναι, φαίνεται ότι έχει πετύχει στους κυβερνητικούς βουλευτές. Κανείς δεν είναι διατεθειμένος να πάει τα πράγματα στα άκρα τους. Άλλως, η αλήθεια είναι ότι το πολυνομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει δημοσιονομικές αλλαγές, δεν περιλαμβάνει κάποια νέα μέτρα, κάποιους νέους φόρους. Έχει πιο πολύ μεταρρυθμίσεις, ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, σκληρές μεταρρυθμίσεις, αλλά μεταρρυθμίσεις, και αυτό είναι κάτι που το χρησιμοποιεί ως επιχείρημα η κυβέρνηση, ότι ναι, κάνουμε πράγματα, κάνουμε αλλαγές, αλλά δεν βάζουμε νέους φόρους. Και κακά τα ψέματα, το κομμάτι που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην πολιτική ατζέντα είναι το διεθνές, την ονομασία των Σκοπίων. Οπότε σε αυτή τη λογική είναι κάτι που η κυβέρνηση έχει καταφέρει να περάσει σχετικά ήρεμα, και αυτό της εξασφαλίζει τουλάχιστον στο οικονομικό επίπεδο κάποιους μήνες ηρεμίας μέχρι την κίνηση των διαπραγματεύσεων για την τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση για το κλείσιμο του προγράμματος το καλοκαίρι. Το περιμένουμε αυτό από τα τέλη Φλεβάρι, αρχές Μάρτι να ξεκινήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Σημαίνει ότι έχει μπροστά της τουλάχιστον ένα δίμηνο, μπορώ να πω και ένα τρίμηνο ηρεμίας, κατά το οποίο θα μπορέσει να κάνει κάποια, να προχωρήσει κάποιες άλλες ατζέντες χωρίς να εμπλακεί στην επίπονη διαδικασία της αξιολόγησης και των διαπραγματεύσεων.